Με αυτή την άλλη μεγάλη τρέλα που έχει να κάνει με την υγεία μας και λέγεται ελλείψεις φαρμάκων, τι θα αποκάνουμε? Γιατί πολλά ακούμε μέχρι σήμερα, ακούμε πολύ πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία μας λένε μέχρι σήμερα και οι φαρμακοποιοί από τη δική τους την πλευρά, αλλά φαίνεται ότι εδώ συνεχίζουμε να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εγώ αυτή τη φορά θα ρωτήσω τον κύριο Αλιμπέρτη Δημήτρη, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΣΥΦΑΚ Αιγαίου Κρήτης, για το τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα, τι κάνουμε και πώς πορευόμαστε. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε βραχνιασμένους και κρυωμένους και εσείς. Όπως όλος ο κόσμος. Ωραία, το μυστικό το ξέρετε, εκτός φαρμάκου ποιο είναι. Το λέτε και εσείς ο ίδιος. Συγγνώμη. Κοιτάξτε, είναι πρόβλημα μεγάλο οι ελλείψεις. Αλήθεια, εγώ είμαι 34 χρόνια Γενικός Διευθυντής στο ΣΥΦΑΚ. Ναι. Αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Είναι σίγουρο ότι ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί. Οι φαρμακοποιοί έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Όταν είναι κάποιος άρρωστος, ψάχνει να βρει το φαρμακό του. Σκεφτείτε ότι είναι 1200 φάρμακα σε έλλειψη αυτή τη στιγμή. Πόσα? 1200 συνολικά. Είναι τεράστιο το νούμερο δηλαδή. Και αυτό πρέπει να βρούμε τώρα τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από το παγκόσμιο πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη των πρώτων υλών και τα παρεπόμενα της, του COVID και της καραντίνας η οποία υπήρχε με αποτέλεσμα να υπάρχει έξαρση των λοιμόξεων. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αρκετές πρώτες ύλες. Αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν λάθος η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φύγουν όλα τα εργοστάσια με τις πρώτες ύλες από την Ευρώπη, και τώρα καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρξει, επειδή συγκεντρώνονται σε δύο χώρες στην ουσία, στην Κίνα και στην Ινδία οι πρώτες ύλες. Συγγνώμη. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί είπαμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που όλοι μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Ακριβώς. Κύριε Αλμπέρτη. Λοιπόν, λάθος λοιπόν λέτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διώξει τα εργοστάσια με τις πρώτες ύλες. Ακριβώς. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι επειδή έχουν μαζευτεί σε συγκεκριμένα εργοστάσια, μια στοχεία υλικού, ενός υλικού, έχει παρεπόμενα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη που μας αφορά εμάς. Όλα τα εργοστάσια δηλαδή έχουν αυτή την ώρα βρίσκονται και λειτουργούν σε Ινδία και Κίνα. Τα εργοστάσια των πρώτων υλών. Ναι, ναι, αυτό, γι' αυτά αναφέρομαι. Γιατί εμείς έχουμε μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία. Έτσι, αλλά όταν σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει πρώτες ύλες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Όπως επίσης και οι εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο πόλεμος. Ναι. Το τρίτο πρόβλημα είναι οι μεταφορές. Ναι. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν παγκόσμια, και το μεγαλύτερο κομμάτι οφείλεται σε αυτό των ελλείψεων. Δηλαδή οι περισσότερες ελλείψεις έχουν να κάνουν με τα παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζει η φαρμακοβιομηχανία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα την Ελλάδα, ας πάμε στα ελληνικά προβλήματα. Το πρόβλημα είναι οι χαμηλές τιμές στην Ελλάδα και η υπερσυνταγογράφηση, και τελευταίο είναι οι εξαγωγές. Εδώ βέβαια πρέπει να βάλουμε και το θέμα ότι υπάρχει μια απρόβλεπτα υψηλή ζήτηση η οποία μπορούσε να καλυφθεί μέχρι ενός σημείου. Υπήρχε μια πρόβλεψη μέχρι ενός σημείου. Υπήρχε μια αύξηση προγραμματισμένη 30-40% από εκεί και έπειτα δεν μπορούσε να καλυφθεί αυτή η ζήτηση, αλλά επίσης και τα γενώσιμα δεν μπορούν να καλύψουν. Καταλαβαίνετε ότι κάθε εταιρεία έχει κάνει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό. Όταν υπάρχει μία εκτόξευση της ζήτησης, μπορεί να την καλύψει μέχρι ενός ορισμένου σημείου.
καταλαβαίνετε από την άλλη μεριά ότι αυτό είναι για να μπορέσει η κάθε φαρμακαποθήκη να εξυπηρετήσει τα φαρμακεία και τα φαρμακεία το κοινό. Δημιουργείται ένα τεράστιο κόστος για όλη την αλυσίδα και γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορείται κανείς. Δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα από άλλους παράγοντες παρά από τους παράγοντες που έχουν δημιουργήσει οι εμπλεκόμενοι φορείς. Στις περιοχές που δραστηριοποιείται ο ΣΥΦΑΚ πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη σε ελλειπτικά και αυτό αποδεικνύεται από το τι συμβαίνει στην φαρμακαποθήκη που έχουμε στην Αθήνα, που ο τζίρος της έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή? Δηλαδή έχουμε μία αύξηση... Όχι, θέλω να πω, δηλαδή υπάρχει λέτε μεγαλύτερη κάλυψη σε Αιγαίο και Κρήτη που δραστηριοποιείται ο ΣΥΦΑΚ. Τι ακριβώς εννοείτε? Κοιτάξτε, ο ΣΥΦΑΚ φροντίζει να στοκάρει περισσότερα εμπορεύματα πάντοτε για να καλύψει την περίοδο κλεισίματος των εταιριών. Και αυτό έχει δώσει ένα πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι των ελλείψεων. Άρα λιγότερα τα προβλήματα λοιπόν λέμε. Βέβαια, βέβαια. Αν σκεφτείτε τώρα ότι στην Αθήνα που έχουμε, η φαρμακαποθήκη μας έχει αύξηση 100%, καταλαβαίνετε ότι που δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέω στηρίζεται σε στέρεα μας. Γι' αυτό ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα από τους φαρμακοποιούς ότι προσπαθούμε και επιχειρούμε όπου παρουσιάζεται μια έλλειψη ενός σκευάσματος και αναζητείται από τους γιατρούς, από τις μαμάδες, τέλος πάντων, από τους ίδιους τους ενήλικες τους ασθενείς που έχουν συνταγογραφηθεί αυτά τα φάρμακα. Εμείς προσπαθούμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, αλλά ο ένας φαρμακοποιός βοηθάει τον άλλο. Τώρα αυτό το απλό και το πρακτικό έχει τη λύση του και την εξήγησή του με αυτό το οποίο λέτε. Ότι σίγουρα λειτουργήσατε ως ΣΥΦΑΚ διαφορετικά σε Κρήτη ή Αιγαίο που δραστηριοποιείστε, διότι είπατε στοκάρουμε περισσότερα σκευάσματα με αποτέλεσμα σήμερα να καταγράφονται λιγότερες ελλείψεις σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό λέμε. Ακριβώς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, φτάνουμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 100% τη ζήτηση, αλλά υπάρχει μία ροή στα φάρμακα. Στα περισσότερα από αυτά. Να ρωτήσω, κύριε όμως, Αλιμπέρδη, το εξής. Κοιτάξτε, εμείς μπορεί στην αρχή να ακούγαμε και ακούγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μήνες γενικότερα από τον κόσμο των φαρμακοποιών, από το δικό σας τον κλάδο, ότι ξέρετε, έχουμε λήψεις σε 100 σκευάσματα. Πήγαμε στα 200 σκευάσματα, πήγαμε στα 400 σκευάσματα, πήγαμε στα 500 σκευάσματα. Σήμερα έρχεστε και μου λέτε ότι ξέρετε 1200 σκευάσματα ότι βρίσκονται σε έλλειψη αυτή την ώρα. Παρά θέλετε να πείτε τις προσπάθειες που έχουν γίνει από εσάς έτσι ώστε να είναι μικρότερα τα προβλήματα σε Κρήτη και Αιγαίο. Ναι, αυτή τη στιγμή αλήθεια, συνολικά είναι 1200 σκευάσματα σε έλλειψη. Όχι ότι λείπουνε τελείως από την αγορά, υπάρχει μία ροή, αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί απόλυτα η ζήτηση. Ξέρετε όμως, μερικές φορές η ζήτηση είναι και πλαστή, δηλαδή δεν μπορείς να δεις ακριβώς τη ζήτηση, γιατί όταν υπάρχει έλλειψη σε ένα προϊόν, μπορεί να ζητηθεί η συνταγή, φεύγει ο ασθενής, φεύγει και πηγαίνει από φαρμακείο σε φαρμακείο. Έτσι διωγγώνεται μία έλλειψη. Καταλάβατε, το ζητάνε πολλά φαρμακεία και μπορεί να είναι η ίδια συνταγή. Να σας πω κάτι. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε ξαναπεί. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο. Εσείς είσαστε σε ένα δύσκολο σημείο μέσα στο κομμάτι της υγείας. Εγώ ρωτάω, κύριε Αλμπέρτη, το εξής. Ναι. Δεν επικαλούμε μόνο την εμπειρία σας. Και είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Διότι μετά από 34 χρόνια, όλα αυτά μπορείτε να τα κρίνετε τελείως διαφορετικά. Και λέω το εξής. Από τις επαφές οι οποίες έχουν γίνει, από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, γιατί πιστεύω ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις, πιστεύετε ότι γρήγορα μπορεί να έρθει μία, ας πούμε, κανονικότητα ή μία ομαλοποίηση σε μεγάλο ποσοστό στην αγορά του φαρμάκου?
Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει και από τον ΕΟΦ και από τον Υπουργείο και από το Υπουργείο είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Εγώ αναφερόμουν στις δικές σας τις προτάσεις. Εγώ αναφερόμουν στις δικές σας τις προτάσεις, γιατί αυτά που έχουν πει και ο ΕΟΦΑ και το Υπουργείο Υγείας ή η ηγεσία του, τα έχουμε ακούσει. Εγώ είπα ότι σαφέστατα υπάρχουν, υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δικές σας οι παρενέσεις και οι προτάσεις. Κύριοι, πρέπει να κάνουμε αυτό. Με αυτή την έννοια το είπα. Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν οι δικές μας προτάσεις, γιατί ο ΣΥΦΑΚ είναι μια από τις μεγάλες εταιρείες στο χώρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προτάσεις που θα πούμε εμείς θα γίνουν αποδεκτές. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι δεν εξαρτάται ούτε από τις προτάσεις τις δικές μας, ούτε από τις προτάσεις που θα κάνει και τα μέτρα που θα πάρει μόνο το Υπουργείο. Γιατί όταν υπάρχουν παγκόσμια προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν και να λυθούν, ό,τι προτάσεις και ό,τι μέτρα να πάρει ένα κράτος δεν αρκούν. Ναι. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία, η οποία καταλαβαίνετε ότι πρέπει να στηριχθεί, γιατί τώρα βλέπουμε όλη την αξία της. Κύριε Αλμπέρτη, εκτιμάτε ότι θα καταφέρουμε γρήγορα να βγούμε μέσα από αυτές τις δυσκολίες? Δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά, γιατί σας ξαναλέω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί παγκόσμια. Μάλιστα. Ας πούμε, προσέξτε τώρα, είχε η Κίνα μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι δέσμευσε μεγάλες ποσότητες από τα συγκεκριμένα φάρμακα, ναι, τις πρώτες ύλες. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν γενικότερα ελλείψεις. Ήταν αυτό που σας είπα στην αρχή. Ναι. Το πρόβλημα με τον πρώτο υλό. Uh-huh. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν θα συνεχιστεί ή τι άλλο μπορεί να συμβεί που να δημιουργήσει πρόβλημα, είτε με τις μεταφορές είτε με οτιδήποτε άλλο. Και μέχρι να κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνειδητοποιήσει ότι τουλάχιστον για το φάρμακο πρέπει να λήξει η περίοδος της παγκοσμιοποίησης, θα έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Μάλιστα. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας πολύ πολύ προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Περαστικά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Περαστικά σε όλο τον κόσμο και εύχομαι τα καλύτερα για την καινούργια χρονιά. Καλά να είστε. Καλημέρα σας.